Ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής με την ιδιότητα του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετείχε το μεσημέρι της Τετάρτης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα τον περιφερειακό σχεδιασμό της επεξεργασίας, αποκομιδής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε χθες στη Βιέννη, διαπιστώθηκε έντονο ενδιαφέρον αυστριακών επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν πάνω από 30 εκπρόσωποι αυστριακών εταιριών, γεγονός που αποδεικνύει και μια αλλαγή κλίματος υπέρ της Ελλάδας. Πρέπει να θυμίσω ότι εδώ υπάρχει ένας περιφερειακός σχεδιασμός ήδη από το 2002 που ορίζει ορισμένα πράγματα. Ότι για παράδειγμα θα υπάρχει ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών ανά νομό, όπως επίσης και ένας σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων ανά δήμο. Και βεβαίως δύο μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, οι οποίες μάλλον θα αποδοθούν σε ιδιώτες για να κάνουν αυτή τη δουλειά, δεδομένου ότι εδώ απαιτείται μεγάλη τεχνογνωσία και πολύ ψηλό κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο το οποίο θα υπερβαίνει τα 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ εμείς μπορούμε να πούμε ότι ύστερα από μια καθυστέρηση που κράτησε αρκετά χρόνια, ήδη ξεκίνησε ο σχεδιασμός να υλοποιείται. Έχουμε κάποια προβλήματα σοβαρά οι δήμαρχοι της περιφέρειάς μας. Για παράδειγμα, στο Δημότυχο δεν βρίσκουν χώρο για να γίνει το ΚΔΑΗ και ο ΚΕΟΣΜΑ. Στην Χρυσούπολη ξέρουμε πολύ καλά ότι αντιδρούν οι κάτοικοι και οι φορείς για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και για το χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Ελπίζουμε ότι μέσα στον χρόνο που μπαίνει θα βρούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Πάντως, ειδικά όσον αφορά την Καβάλα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε τη μελέτη για έγκριση, τη μελέτη του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο να εξηγιάνουμε τον χιτά μας και να τον επεκτείνουμε και να τον αναμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύγχρονος χιτά με προδιαγραφές χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Όσο υπάρχει υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία και στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά σήμερα δεν υπάρχει καμιά επιχείρηση επεξεργασίας απορριμμάτων στη χώρα μας, δυστυχώς. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αντλήσουμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Είναι γεγονός ότι στην Αυστρία υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσία και βέβαια δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχει μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες. Ενδεχομένως για τη χώρα μας, έτσι λέγεται από τους ειδικούς, είναι προτιμότερο να επιλεγεί η τεχνολογία της κομποστοποίησης αλλά και της υγραεριοποίησης των σκουπιδιών, ώστε μέσα από, όχι υγραεροποίηση, μάλλον το είπα λάθος, να γίνεται αναερόβια επεξεργασία, ώστε να βγαίνει φυσικό αέριο από την, είναι κάτι σαν μεθάνιο, και αυτό φυσικά να δεσμεύεται και στη συνέχεια να καίγεται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.